προσκύσει το παράρτημα της εταιρείας διαστήματος, αστρονομίας και διαστήματος της Σαλαμίνας, που είναι οι άνθρωποι μας. Γιατί από πολύ παλιά το έλεγα εγώ ότι οι εραστέχνες αστρονόμοι είναι η φωνή μας προς τα έξω. Ευχαριστώ λοιπόν το παράρτημα για την πρόσκληση και ευχαριστώ όλους εσάς φίλες και φίλοι που ήρθατε σε αυτή την εκδήλωση, γιατί όπως είπε και ο Πρόεδρος, η αστρονομία είναι η μητέρα των επιστημών και δεν ξέρετε τι κρύβει μέσα της από τη βαθιά αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Δηλαδή πράγματα που νομίζετε ότι δεν αφορούν την αστρονομία και την φυσική είναι και προέρχονται τόσο από την αστρονομία όσο και από την αστροφυσική. Γι' αυτό το λόγο τώρα συζητάγαμε και με τον Ταμία, τον Δημήτρη, ότι έχετε πάρα πολύ ωραίους χώρους εδώ, κύριε Δήμαρχε, έχετε και το Δημοτικό Μέγαρο με θαυμάσια αίθουσα όπως άκουσα εγώ. Άρα λοιπόν ως Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών σας στέλνουμε και τον χαιρετισμό της Ένωσης και προτείνω να δημιουργήσετε μία ημερίδα η οποία θα είναι και υπό την αιγίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών να κάνουμε ωραία πράγματα στη Σαλαμίνα. Στην οποία παρεμπιπτόντως ερχόμουν από πολύ μικρός και έκανα δάνειο στα σελίδια, στα παλιούκια, στη φανερωμένη. Μια χαρά, πολύ ωραία. Συνεννοήθηκα με τα παιδιά της Ένωσης και είπαμε τι θα αρέσει πολύ στον κόσμο και να το καταλάβει. Να μην πούμε δηλαδή στην βαθιά αστροφυσική που ενδιαφέρει λίγους. Εκείνο που όλοι θα μπορούσαν να καταλάβουν ακόμα και τα παιδιά και συγκινεί ακόμα είναι τα άστρα και οι μύθοι τους συγκινούν ακόμα όχι μόνο τους Έλληνες αλλά και διεθνώς όλους τους λαούς. Το μεγάλο πλεονέκτημά μας λοιπόν εμάς είναι ότι εμείς, όπως προηγουμένως είπε και ο Πόλος, ονοματίσαμε τον ουρανό. Ονοματίσαμε τον ουρανό, τον βόρειο ουρανό, ούτως ώστε όλοι οι λαοί σε όλη τη γη να χρησιμοποιούν την ελληνική μυθολογία. Αυτό είναι καταπληκτικό και δεν βγαίνει προς τα έξω. Ο Κινέζος μιλάει στον ουρανό για την ελληνική μυθολογία. Ο Άγγλος, ο Γάλλος, ο Πορτογάλος. Δώσαμε στους βάρβαρους το όνομα της Ηπείρου, Ευρώπη. Εμείς το δώσαμε. Και νομίζουν ότι εμείς δεν θα ανακάμψουμε. Ανακάμψουμε, είναι γελασμένο. Για κοιτάξτε λοιπόν τον ωραίο ένα στο ουρανό. Όλα αυτά επάνω αν δείτε, αν βλέπετε καλά, είναι στοιχεία της ελληνικής μυθολογίας. Εμείς τα βρήκαμε όλα. Όχι. Υπήρχαν και άλλοι λαοί πριν από εμάς, να μην τους λέμε έναν, ήταν Μεσοποτάμια. Τους έχετε ακούσει. Βαβυλώνοι, Ασσύριοι, Χαλδαίοι, Αιγύπτιοι μετά πιο κάτω, οι οποίοι αναγνώρισαν σημάδια στον ουρανό, γιατί χωρίς τον ουρανό δεν δημιουργείται πολιτισμός. Βλέπεις τα άστρα, βλέπεις τους πλανήτες και η ερώτηση είναι καλά, γιατί τα κοιτάς χρειάζονται, αν χρειάζονται λέει, αν χρειάζονται. Εκείνη την εποχή, όχι μόνο δεν είχαν πηξίδες και άλλα όργανα, αλλά έπρεπε να προσανατολιστεί ο στρατιώτης και ο θαλασσοφόρος. Πώς, από τα στέλια, από τον ήλιο. Άρα λοιπόν έπρεπε να ξέρουν πάρα πολύ καλά τους αστερισμούς πάνω στον ουρανό για να προσανατολίζονται βασικό στοιχείο. Και άλλα πολλά, γιατί και από τα αστέρια, από τη σελήνη, από τον ήλιο προέρχονται και τα ημερολόγια μας. Προέρχεται η μέτρηση του χρόνου. Όλα αυτά είναι από τους αστερισμούς. Άρα, χωρίς τα άστρα, χωρίς τους αστερισμούς, δεν δημιουργείται πολιτισμός. Άρα η αστρονομία είναι η μητέρα όλων των επιστημών. Σε εμάς λοιπόν πέρα από αυτούς ανήκει η μεγάλη τιμή, σε εμάς τους Έλληνες, ότι αυτή τη γνώση την οποία, ακούγομαι καλά, αυτή τη γνώση την οποία είχαν οι ανατολικοί λαοί, εμείς τη μεθοδεύσαμε, την καταγράψαμε και την προσφέραμε σε όλο τον κόσμο. Ποιοι? Οι προσοκρατικοί,
όλοι αυτοί που ζούσαν στην Ιωνία, στα παράλια της Μικράς Αθησίας, Θαλής, Αναξημένης, Αναξίμανδος, Αναξαγόρας, Πυθαγόρας της Άμμων και ούτω καθεξής. Όλοι αυτοί εδώ έδωσαν το λιθαράκι τους και είδαν τότε τους πλανήτες που βρίσκονταν, όσους έβλεπαν βέβαια με γυμνόματι, γιατί δεν τους βλέπεις όλους με γυμνόματι, τα αστέρια και τους αστερισμούς, και οργάνωσαν αυτό που λέμε αστρονομία. Από τις ελληνικές λέξεις άστρο και νόμος. Δηλαδή, τι ψάχνουμε? Τους νόμους κίνησης των αστεριών που ενδιέφεραν από τότε, ενδιαφέρουν και θα ενδιαφέρουν πάντα. Με τι σκοπό, όπως προείπα, τη συλλογή πληροφοριών, την δημιουργία μιας ταξινόμης των αστερισμών για να ξέρουμε τι έγινε και θα δούμε ποιος την έκανε, και επίσης για την μέτρηση του χρόνου, την αυσιπλοεία, την γεωργία, θα δείτε η Κύξρα και πώς επιτέθηκε αυτό. Από τον ύπαρχο τον δεύτερο μετά προ-Χριστού αιώνα, με την αφορμή της ανάλαμψης ενός υπερκενοφανούς. Ας δούμε όμως τους αστερισμούς του Βόρειου Ουρανού. Βόρειου Ουρανού, γιατί εμείς δεν βλέπουμε το Σταυρό του Νότου που είναι στο νότιο ημισφαίρο και το είδαν οι μεγάλοι θαλασσοπόροι του ουρανού, όπως είναι ο Δημήτρης ο Κύπρης, που έχει δει το μικρό και το μεγάλο νέφος, και εσύ, και ο γραμματέας μας, το μικρό και μεγάλο νέφος του Μαγκελάνου, που είναι πιο δορυφόροι γαλαξίες του γαλαξία μας. Τα ξέραμε παλιότερα από τον 2ο π.Χ. αιώνα που τα κατέγραψε ο ύπαρχος. Βέβαια, Όμηρος, Ιλιάδα και Οδύσσια. Είναι καταπληκτικό και δεν το λέμε, δεν το φωνάζουμε, δεν το βροντοφωνάζουμε. Το εσωρώντι και ο ψεδίοντα βοώτη, λέει ο Όμηρος, τον 8ο π.Χ. αιώνα. 2.000 χρόνια και 800 πριν, 3.000 χρόνια ξέραμε τον Βόδι. Τότε οι Έλληνες τον λέγαμε Βόδι και τον λέμε μέχρι σύνταξη. Το θέμα ήταν όμως ότι έπρεπε αυτά τα αστέρια και τους αστερισμούς να τους θυμάσαι. Άρα οι αρχαίοι Έλληνες, και πολύ σωστά το σκέφτηκαν, είπαν να κάνω τα αστέρια προσιτά σε μένα και στους μαθητές, να τα ντύσω λοιπόν με τη μυθολογία μου, με την ιστορία μου, με τους θεούς μου, με τις θεές μου, τους ήρωες και τους ημίθεους. Έτσι θα τα ξέρουν όλοι. Και πραγματικά έβαλε στον ουρανό τη μικρή και τη μεγάλη Άρτο, τον Δράκοντα, την Κασιόπη και ούτω καθεξής. Η μυθολογία μας λέει όμως ότι την πρώτη ουράνια σφαίρα την έφτιαξε ο Κένταυρος Χείρων. Πάνω στο πύλιο ήταν ο δάσκαλος όλων των ημίθεων, την έδωσε στον Ιάσονα για να κάνει το ταξίδι του στην Κολχίδα. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι εκείνη την εποχή είχαν τέτοια γνώση, ούτως ώστε με αυτή την ουράνια σφαίρα να μπορείς να προσανατολιστείς στη θάλασσα. Και βέβαια εδώ είναι ο ύπαρχος, ο περίφημος πατέρας της αστρονομίας, όπως τον λέμε, που έκανε τον πρώτο κατάλογο των αστεριών. Και εδώ είναι ο Κλάβδιος Πτολεμαίος, όπως σας είπα, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος αστρονόμος της μετά Χριστόν εποχής, μέχρι τουλάχιστον τον Κοπέρνικο και τον Κέπλερ. Το έργο του υπάρχει, η μεγάλη μαθηματική σύνταξη, η Αλμαγέστη, επί το ελληνικότερο, Αλμαγέστη, η Μεγίστη, και κυκλοφορεί ακόμα, και έτσι γνωρίσαμε όλους τους αστερισμούς, όχι μόνο του βόρειου ημισφαιρίου του ουρανού, γιατί αυτός ήταν Αλεξανδρινός. Άρα στην Αλεξάνδρεια έβλεπε και 20 μοίρες κάτω από τον Ισημερινό. Άρα στους αστερισμούς που έχουμε καταγράψει και ονοματίσει οι αρχαίοι Έλληνες, υπάρχουν και αστερισμοί και 20 μοίρες κάτω από τον ουράνιο Ισημερινό. Το θέμα όμως ήταν ότι έπρεπε αυτούς τους αστερισμούς να τους τραγουδάει η Ελλάδα. Το πιο εύκολο είναι λοιπόν να τους μελοποιήσεις και να τους κάνεις σε ποιητική μορφή. Το σκέφτηκε ο Έλληνας βασιλιάς της Μακεδονίας, Αντίγονος Γονατάς. Πότε? Το 270 π.Χ. Ο Αντίγονος λοιπόν Γονατάς, που μίλαγε ελληνικά, και αφήστε τι λέμε περί της ελληνικότητας της Μακεδονίας, φωνάζει τον Άρατο τον Σολέα, ένα ποιητή. Άρατος ο Σολές,
από τους όλους της Κιλικίας. Μέχρι εκεί μιλάγαμε ελληνικά. Έλληνες ήταν όλοι αυτοί. Και του λέει, θα είσαι εδώ στην αυλή μου, θα ζεις και θα κάνεις όλα τα αστέρια και τους αστερισμούς σε ποιητική μορφή. Ο Άρατος λοιπόν, ο οποίος ήταν και αστρονόμος, παίρνει τα βιβλία του εύδοξου του Κνίδιου από την Κνίδο της Μικράς Ασίας. Οι φοιτητές μας το ξέρουν πάρα πολύ καλά, αν είναι κάποιος εδώ φοιτητής, γιατί για να πάρουμε βιβλία λένε θα γραφτώ στον εύδοξο. Μέσω του εύδοξου κάνει βιβλία. Ο εύδοξος ο Κνίδιος λοιπόν ήταν ο σπουδαίος μαθηματικός αστρονόμος γεωμέτρης εκείνης εποχής που είπε θα ονοματίσουμε τους αστερισμούς. Για πρώτη φορά αυτό έγινε, έτσι λέει η βιβλιογραφία, από τον εύδοξο η πρώτη ουσιαστική ονοματολογία, χωρίς να καταγραφεί πλήρως όμως. Γράφει δύο βιβλία, τα βλέπετε εκεί, φαινόμενα και διοσημεία, τα σημεία του Διός. Τα παίρνει αυτά ο εύδοξος και τα κάνει σε ποιητική μορφή. Το πιο εύκολο λοιπόν ήταν να το μάθουν όλοι και το μάθουν. Όλα τα παιδιά στο δημοτικό και στο γυμνάσιο της εποχής τραγουδάγανε τα φαινόμενα και τα διοσημεία. Και έτσι όλοι οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν τους μύθους και τους αστερισμούς, γιατί ήταν η ιστορία τους. Αυτό διδάσκονταν στο δημοτικό εκείνη την εποχή και έτσι ήταν γνωστά. Για να δούμε λοιπόν τι σκέφτηκαν οι αρχαίοι Έλληνες και να πούμε λίγο τους μύθους, γιατί είναι ενδιαφέροντες. Όλα σχεδόν συμπλέουν με τον Δία, γιατί ο Δίας είναι ο πατέρας θεών και ανθρώπων. Αυτός, όπως λέει η μυθολογία μας, αλλά θα σας τα λέω και λίγο γρήγορα γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, αγαπούσε όποια όμορφη βρισκόταν πάνω στη γη στην Ελλάδα. Και όχι μόνο. Ναι. Φαίνεστε κι εσείς. Έτσι, Δίας. Ή μάλλον έτσι, κορμοστασιά Διός. Λοιπόν, είδε την όμορφη κόρη του Λυκάωνα, του βασιλιά μιας κεντρικής περιοχής της Πελοποννήσου, η οποία αφού ήταν πολύ όμορφη λεγόταν Καλίστο ή Καλίστη. Και γέννησε με αυτήν ένα παιδάκι που ονομάστηκε Αρκάς και από τον Αρκάδα πήρε η κεντρική περιοχή του παππού του του Λυκάωνα την ονομασία της και ονομάστηκε Αρκαδία. Η Ήρα λοιπόν ζήλεψε, λέει, αυτή την αγάπη και είπε Καλιστό, εγώ θα σε μεταμορφώσω στο πιο άσχημο ζώο του ζωικού βασιλείου. Αρκούδα. Αρκούδα έτρεχε στα δάση της Αραβίας, η Αρκούδα. Ήθιστε, ή συνηθιζόταν τότε, ένα βασιλόπουλο για να αποδείξει ότι πραγματικά αξίζει να βγει στα άγρια δάση, να κυνηγήσει και να φέρει ένα σκοτωμένο ζώο να το δείξει στον παππού και να πάρει το θρόνο. Βγαίνει λοιπόν ο Αρκάς, όπως λέει η μυθολογία μας, στα δάση της Αρκαδίας, τον βλέπει η μαμά του, Αρκούδα, τρέχει να τον, παιδί μου, αυτός δεν ήξερε αρκούδικα, σήκωσε το δόρυ να τη σκοτώσει. Λέει ο Δίας δεν μπορεί να γίνει μητροκτονή. Μεταμορφώνει λοιπόν και τον Αρκάδα σαν παιδάκι, γνωρίζει τη μαμά του, αγκαλιάζονται και λέει για να μην τους ξαναενοχλήσει η Ήρα, θα τους βάλω επάνω στον ουρανό. Κοιτάξτε μια εξήγηση ωραία. Και επειδή πρέπει να φαίνεται σε όλο τον κόσμο η μητρική και η οικία αγάπη, αυτοί οι αστέρες δεν θα δίνουν ή θα ανατολούν ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν είναι αυτοί αϊφανείς αστερισμοί. Δηλαδή φαίνονται πάντα. Να μια εξήγηση για το τι είναι αϊφανείς αστερισμοί και πώς την έδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν είναι μόνο βέβαια οι μεγάλοι και οι μικροί άρτος αϊφανείς αστερισμοί, είναι και άλλοι που θα τους δούμε λίγο στη συνέχεια. Το εσωρόντι και ο ψεδίοντα βγότη, να ο βγότης στον ουρανό, από τον Όμηρο και τον Ισίωδο μέχρι σήμερα η ίδια ονομασία και η ίδια ονομασία διεθνώς, βγότης, γραμμένο στα λατινικά. Οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν τι έλεγαν και ήξεραν τι έγραφαν. Ο μαθητής έπρεπε να γνωρίσει τα λαμπρά αστέρια. Το πιο λαμπρό αστέρι του αστερισμού του Βότη είναι ο Αρκτούρος. Αρκτούρος.
Αρτούρος έπρεπε να το θυμούνται οι μαθητές. Πάρε, έλεγε, μαθητή και μαθήτρια, την Άρτο πάνω στον ουρανό, βρες την ουρά της, πάρε μια προέκταση και θα συναντήσεις ένα λαμπρό αστέρι. Πώς θα το πούμε? Άρτος και ουρά, Άρτος. Απλά. Και έτσι δεν το ξέχναγε κανένας. Και όχι μόνον αυτό, άμα δεις το λαμπρό αστερισμό του σπορτού, που αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο γράψαμε ένα βιβλίο με τον Μάνο, τα άστρα και οι νύχτες. Είχαμε πάει σε ένα συνέδριο, σκάμε και μια, ένα flashback. Πάμε σε ένα συνέδριο και λένε Αντάρις, Αντάρις λέει, ο Άραβας πρίγκιπας. Τι λέτε. Σηκώθηκα εδώ πάνω και είπα το παράδειγμα με τον Αρτούρο και θα σας πω λίγο το παράδειγμα με τον Αντάρι. Οι αρχαίοι έλεγαν πολύ έξυπνοι και έπρεπε να μπαίνουν στην ουσία του θέματος. Μαθητή, οδηπόρε, θαλασσοπόρε, βλέπεις τον Αρτούρο, Άρτος και ουρά θα προμίσεις. Βλέπεις τον Αντάρι στην καρδιά του σκορπιού. Τι είναι ερυθρός υπεργίγατας, άρα κοκκινίζει. Ποιος άλλος κοκκινίζει πάνω στον ουρανό? Ο Άρης. Από τι? Από τα οξύδια του σιδήρου. Μην τον μπερδέψεις με τον Άρη, αντί του Άρης, Αντάρις. Μην τον μπερδέψεις. Ο ένας είναι πλανήτης, ο άλλος είναι... Καταλάβατε τις ονομασίες. Και τότε κατάλαβαν οι βάρβαροι τι ωραίες ονομασίες έχουμε δώσει οι Έλληνες στους αστερισμούς. Τότε το καταλάβατε. Οι ερωτικές περιπέτειες όμως του Δία δεν σταματούν μόνο στην Καλλιστό. Αγάπησε τη Δανάη. Την κόρη του Ακρίσιου, του βασιλιά του Άργους. Αλλά ο χρησμός έλεγε ότι άμα γεννήσει η Δανάη παιδί, θα σκότωνε τον παππού. Τι βάζει λοιπόν σε ένα χρυσό δωμάτιο? Αν τα ξέρετε, θα τα πούμε και λίγο διαφορετικά. Αν δεν τα ξέρετε, να τα ακούτε, γιατί είναι πολύ ωραία η μυθολογία. Ο Δίας όμως, χρυσόγονος, Θεός ήταν ότι ήταν. Μπήκε μέσα σαν χρυσή βροχή και έκανε το γόνο του. Χρυσόγονος ο Περσέας. Γιατί μεταμορφώθηκε ο Δίας σαν χρυσή βροχή. Αυτό βέβαια να τρέχει και άλλα, σε άλλα πράγματα στη φυσική, πώς έγινε αυτή η μεταμόρφωση, αλλά τώρα λέμε μυθολογία. Κάνει το παιδί, Δανάη μου λέει, έκανες παιδί και θα με σκοτώσει. Ναι. Οπότε, από πού το έκανες? Με το Δίο. Α, Παύλε, το πειράζω. Το βάζει ο Ακρίσιος σε μια βάρκα και του στέλνει στο πέλαγος. Βγήκε στην Σέλη. Τους βρήκε ένας ψαράς που έριχνε δίχτυα, γι' αυτό ονομαζόταν Δίκτης. Δίκτης. Τους παίρνει και λέει Βασιλοπούλα και Βασιλόπουλο στον βασιλιά Πολυδέκτη. Ο Πολυδέκτης την είδε τη Δανάη, αφού άρεσε το Θείο, δεν θα άρεσε τον Πολυδέκτη. Λέει εγώ σε θέλω και αυτό, έλεγε αυτή το παιδί και το παιδί. Σου λέει τι θα γίνει, πρέπει να το εξοντώσουμε το παιδί. Ήρωά μου του λέει τον, είσαι πραγματικό βασίλειο, πήγαινε να μου φέρεις το κεφάλι της Γοργόνας. Ήξερε ότι η Γοργόνα Μέδουσα, άμα την έβλεπες από μπροστά, μαρμάρωνες, λίθος, πέτρα. Σου λέει απάει και να το εξοντώσω, θα πάρω το παιδί. Αυτός όμως ήταν Βασιλόπουλο. Και τι Βασιλόπουλο, παιδί του Δία. Βγάζει λοιπόν το κινητό από το τσέπη. Είχανε, μη γελάτε. Πώς τα επικοινωνούσε με το Δία? Του λέει μπαμπά στο εσωτερικό. Μπαμπά του λέει εκεί, αυτός με στέλνει να εξοδοθώ εκεί. Μη φοβάσαι του λέει. Θα πω εγώ στον αδελφό μου, τον Άδη, να σου δώσει την περικεφαλαία που σε κάνει αόρατο. Κοιτάξτε τι, αυτά τα έχουν φτιάξει δυτικοί, αλλά είναι όλοι οι ελληνικοί. Μυθολογία υπάρχει. Θα πάρει τη σπάθα του που λέγεται Άρπη και παίρνει τα κεφάλια για να έχει τους νεκρούς κάτω. Επίσης τον άλλο που το γιο θα του πω να σου δώσει τα φτερωτά πέδιλά του, ο Ερμής, για να μπορέσει να ταξιδεύσει εκεί. Παρεμπιπτόντως του έδωσε και ένα GPS για να μην χαθεί. Οπότε είχε και το GPS, βρήκε την χώρα των Γοργόνων. Ο Ερμής. Του λέει εκτός από αυτά όμως πρέπει την ασπίδα σου να τη γυαλίσεις τόσο πολύ καλά, γιατί αν δεις τη Μέδουσα κατά πρόσωπο θα μαρμαραθείς. Βλέπει με την ασπίδα την Μέδουσα, τη σκόβει το κεφάλι, τη βάζει μέσα στο δισάκι. Στο δισάκι, πολύ σημαντικό.
Ξεπετάχθηκε και ένα άλογο από πάνω πήγασος, θα το δούμε παρακάτω, υπέβητα και μια και δυο αρχίζει να γυρνάει για τη Σέριφο. Έλα όμως, νάτος ο πήγασος. Έλα όμως που εκεί στην Αφρική, στην Αιθιοπία, πιο κάτω ήταν η χώρα των Γοργόνων, βασίλευε ο Κηφαίας. Σπουδαίος βασιλιάς, αλλά αυτή η γυναικούλα του ήταν πολύ όμορφη. Και όλο έλεγε μια όμορφη και πάρα πολύ όμορφη και πιο όμορφη από τις Νηρίδες. Οι Νηρίδες όμως είναι θεές, παιδιά, θεές. Πάνε στον Ποσειδώνα και λέει, αυτή εδώ λέει, μας κακολογεί. Αχα, λέει ο Ποσειδώνας, αδίστητα πάει. Αδίστητα πάει. Πώς θα τους τιμωρήσεις, μπαμπά? Θα στείλω, λέει, το κήτος και θα τους τρώω τους εκείνους. Στέλνει το κήτος, βγαίνει στην Αιθιοπία. Όλα αυτά είναι αστερισμοί πάνω στον ουρανό σας, τα θεώ, έτσι. Για να τα βρείτε. Πάει το κήτος και άρχιζε κέτρωγε. Σου λέει, ο Κηφαίας δεν θα μου μείνει πικός και πικός να δουλεύει. Θα στο τέλος θα χρειαστώ να δουλέψω εγώ. Δουλεύουν οι άρχοντες. Δεν δουλεύουν. Πάει στο αμμόνιο. Στον άμμονα Δία ρωτάει το Ματίο, τι να κάνω, λέει, θα θυσιάσεις ό,τι πολυτιμότερο έχεις. Βασιλιάς, λέει, έχω, λέει, κορώνες, έχω σκύπτρα, έχω διαμάτια, μπριλάτια, πάρτα, θα θυσιάσεις εκείνο που αγαπάς περισσότερο, την κόρη σου. Και τι θα κάνει, λέει, θα την αλυσοδέσεις πάνω σε ένα βράχο και θα έρθει το κήτος που είδαμε και θα τη φάει. Και τότε τελείωσε. Όλα με λιγάλη. Η βασιλοπούλα λοιπόν κάθεται και μην τη βλέπετε έτσι, ήταν μελαχρινούλα. Αιθιώπισσα. Και αυτός ο ήρωας εδώ, του αρέσανε μελαχρινούλες. Πάνω στον πήγασο λοιπόν καθώς βλέπει τη βασιλοπούλα. Λέει, βασιλοπούλα μου, τι έχεις εσύ και σε έχουνε πες. Μην είναι, πού να στα λέω, λέει τώρα, ένα τεράστιο πράγμα, χίτος, να με φάει. Χαχα, λέει, μην ανησυχείς. Κάτσε βρε παλικάρι μου, να φάει και εσένα. Όχι, λέει. Θα δεις τι θα γίνει. Με το που έρχεται το κήτος, τι λέτε ότι έκανε. Τι έκανε. Μπράβο, αυτό είναι. Πέρασες. Βγάζει από το δυσάκι το κεφάλι της μέδουσας, το δείχνει στο κήτος, γίνεται το κήτος πέτρα, πάρτο με στη θάλασσα. Παίρνει τη βασιλοπούλα, πάει στον Κηφαία, λέει, τι θέλω. Πού θα την πας, στο άλλο. Πριν καθένει, λέει, όχι, πάρτο. Του την έδωσε. Και από την ένωσή τους λένε η μυθολογία μας και πολλά άλλα ότι γεννήθηκε ακόμα και ο Πέρσης, Περσέας, γέννησε τον Πέρση που είναι ο γενάρχης των Περσών. Άρα λοιπόν τους Πέρσες τους βλέπουμε λίγο καλύτερο μάτι. Λες να είναι αδέλφια μας. Ξαδέλφια μας πρώτα. Και βλέπετε τι ωραία η ιστορία πάει εκεί. Βέβαια όταν γύρισε στη Σέριφο και είδε ότι την πίεζε τη μάνα του άλλου να την παντρευτεί, του δίνει μια μαμά, πάει ο πολυτέκτης και βάζει στο θρόνο βέβαια το φίλο του, το δείχνει. Τον αδελφό του πολυτέκτη και έτσι ο θρόνος πήγε ψαράς ξεπαρά, ψαράς σε βασιλική γενιά. Πάει και στο Άργος και λέει, παππού μου αγαπημένο, εγώ δεν θέλω να σου πάρω το θρόνο. Λέει ο παππούς, δεν θέλεις αγόρι μου να κάνουμε αγώνες. Κάνουμε λοιπόν αγώνες. Σου λέει πολύ κάθος ο παππούς στο θρόνο, παίρνει το λίθο για Σάλιμο. Σαν αθλητής να το ρίξει, εκεί καθόταν ο παππούς, από εκεί έπρεπε να πάει ο ίδιος, πήγε και ο παππούς, μια χαρά στο κεφάλι, ο παππούς πάει, έγινε βασιλιάς, τρώσε. Πώς θα πάρεις το χρόνο, αφού είναι, πάνε και θέλει να ξεκολλήσουν. Πρέπει, πρέπει να τους ξεκολλήσεις κάποιος. Παίρνεις λοιπόν το λίδο, το δείτε ένα αγώνα. Εδώ είναι, για να μην τα λέμε όλα αυτά, ο ήρωάς μας ο Ηρακλής, άλλος γιος του Δία, γι' αυτό σας λέω, ήταν λίγο περιεργούλη. Και εδώ κρατάει τον τρικέφαλο Κέρβερο. Εδώ είναι ο άλλος ήρωας ο Ορίωνας, παιδί αδελφού του Ποσειδώνα, που επειδή τα είχε φτιάξει με την Άρτεμη, νευρίασε, λέει ο Απόλλωνας, θα πάρεις, λέει, θνητό εσύ, και έστειλε το σκορπιό για να τον εξοντώσει. Ο ήρωας, βέβαια, τεράστιο σκορπιός, κάνει σκορπουδάκι του χωριού, τεράστιο. Και τον εξόντωσε τον σκορπιό ο Ρίωνας, αλλά εκείνη την ώρα γύρισε το αγκάθι και τον χτύπησε. Πάει και ο Ρίωνας και δυο πάνω στον ουρανό. Ο κένταυρος Χείρονας, που πρέπει να είναι πάνω στον ουρανό, γιατί είναι ο δάσκαλος όλων των αρχαίων ηρώων, μεγάλη μορφή, και εδώ βλέπετε τη θρηλυκή Αργό
που πήγε με τη σφαίρα του κεντάβρου Χίρονα ο Ιάσονας και έφερε το χρυσό μαλεβέρας. Τεράστιος αστερισμός πάνω στον ουρανό που σήμερα χωρίζεται στην Τρόπιδα και άλλους αστερισμούς. Εδώ βλέπετε τη Λερναία Ύδρα, τον Κρατήρα, τον Κόρακα, εδώ πέρα είναι ο Κένταυρος, η Αργό, είναι πάρα πολλοί αστερισμοί πάνω στον ουρανό. Και κλείνω το ταξίδι αυτό με την Ευρώπη, η οποία εδώ είναι ο ζωδιακός αστερισμός του Ταύρου. Ο Ταύρος πάλι είναι ο Δίας, του άρεσε η Ευρώπη που θα πει έβρι πρόσωπη, δηλαδή πολύ όμορφη, φάγαμε αυτό και φτιάξαμε. Ευρώπη την πήρε από τις ακτές της Φινίκης, την έφερε στην Κρήτη, πήρε η Ήπειρός μας την ονομασία Ευρώπη από τη βασιλοπούλα μας και μαζί της γέννησε τρία παιδιά, τον Μίνωα, τον Σαρπιδόνα και τον Νεαρκό, που βέβαια την καλοπάτρεψε μετά την Ευρώπη με τον Αστερίωνα, τον βασιλιά της Κρήτης, και περάσαν όλοι καλά και εμείς ακόμη καλύτερα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.